Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και εμείς, ΠΑΟΚ 24 και καλή εβδομάδα κιόλας. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9 στον αθλητικό Ολυμπιακό 107,4. Έχουμε να πούμε αρκετά. Έχουμε να πούμε αρκετά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχουμε να πούμε αρκετά για όσα γίνανε χθες, για την επόμενη μέρα, για το παιχνίδι που έρχεται Τετάρτη. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί πάμε για δεύτερη σερή εβδομάδα με παιχνίδια ανά 3-4 ημέρες. Έτσι, ό,τι και αν έγινε χθες, ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα αφήσει πίσω του, έκανε τη δουλειά του, έχει το μάτι την Τετάρτη με την ΑΕΚ, και αν την κάνει και εκεί τη δουλειά του, αν φύγει πια στο συν 6 εκτός γηπέδου και συν 13 ανοίγει για τους 7 βαθμούς που του πήρανε, ουσιαστικά θα καθαρίσει για τη δεύτερη θέση, αν και. Υπάρχουν ακόμα μπροστά 6 παιχνίδια μαζί με αυτό της Τετάρτης. Στο χθεσινό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη, νομίζω ακόμα πιο εύκολα από ό,τι δείχνει τελικό 0-2. Στα διάφορα που είπε ο Φερέιρα χθες, σε αυτό το οποίο είχε απόλυτο δίκιο, είναι ότι όντως χάθηκε μια ευκαιρία για ένα ιστορικό σκορ. Δεν νομίζω ότι είδαμε πολύ διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το παιχνίδι στο ΆΚΑ, για παράδειγμα, με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε. Απλά με τον Άρη έβαλε και 2 φορές την μπάλα στα δίχτυα και είχε σίγουρα άλλες 3-4 καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρει ξανά. Δεν ξέρω στο μυαλό των περισσότερων αν αυτό ήταν κάτι πολύ αναμενόμενο. Η άποψή μου για αυτά τα play-off έχει εκφραστεί μετά από εκείνο το μάτς με τον Ολυμπιακό και την ήττα που χάθηκε πια και ουσιαστικά η όποια διεκδίκηση του τίτλου, ότι όσον αφορά δεύτερη θέση, έτσι όπως είναι τα πράγματα στα play-off φέτος, μόνο ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα έχουν κάποιο κίνητρο βαθμολογικό διεκδικώντας τη δεύτερη θέση, και αυτό το πράγμα σε πολλά παιχνίδια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι και χθες, όπως και στο ΆΚΑ, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε εκεί, το κίνητρό του και το γεγονός ότι παρότι προερχόταν από έναν αποκλεισμό και από ένα στόχο που χάθηκε, παρότι το κλίμα μπορεί να μην είναι και το καλύτερο δυνατό έτσι μετά από μια αποτυχία, παρότι υπήρξαν και πάλι διάφορες απουσίες, η ομάδα είχε τη δική της τακτική, τη δική της λογική, μπήκε από την αρχή δυνατά, επέβαλε το δικό του ρυθμό, και έχοντας και έναν αντίπαλο ο οποίος και ξεζουμισμένος ήταν μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κύπελο και τον αποκλεισμό, και ξεζουμισμένος εννοώ σωματικά αλλά και πνευματικά, μαζί με την ποιότητα την οποία, ειδικά γιατί το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ τη διαθέτει και ξεχωρίζει, έφτασε ένα 0-2 εύκολα και είχε και ευκαιρίες για να βάλει και άλλα γκολ. Προσωπικά μπορούσα να μείνω στο κομμάτι του κινήτρου. Στο κομμάτι της εμφάνισης δεν το είχα προβλέψει στο μυαλό μου. Δεν μπορώ να πω ότι περίμενα κάτι αντίστοιχο από αυτό που είδα χθες. Περίμενα χειρότερη εμφάνιση, να πω την αλήθεια. Ωστόσο, έστω και με τα προβλήματά το ΠΑΟΚ, έτσι, με τις διάφορες απουσίες που έχει, έστω και με παίκτες που είναι επιβαρημένοι από τα συνεχόμενα παιχνίδια, έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει την οργάνωσή του, μπορεί να του λείπουν άλλα πράγματα τα οποία του λείψαν όλη τη χρονιά και του λείψαν τώρα μόνο, αλλά κρατάει το επίπεδο της συνοχής του και για μένα χθες έδειξε ότι όντως θέλει τη δεύτερη θέση, είναι ο στόχος που το απομένει και θα παίξει, θα κάνει αυτό που πρέπει για να την κατακτήσει, και έτσι όπως ήταν τα πράγματα χθες με τη δική του νίκη και την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, με την πολύ κακή εμφάνιση, και πραγματικά για ακόμα μια φορά μπορεί κάποιος να κάτσει και να συγκρίνει και να δει, η ΑΕΚ προερχόταν από μια πρόκριση επί του Άρη στο Κύπρο, μια επιτυχία, και είχε διάφορες απουσίες μετά την επιτυχία αυτή, σημαντικές απουσίες για την ενδεκάδα της. Μπορεί να δει την εικόνα της με τον Ολυμπιακό και μπορεί να δει την εικόνα του ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό παρά τον αποκλεισμό του, και να δει και την εικόνα του με τον Άρη με πολλές απουσίες και με διάφορα προβλήματα πάλι. Γιατί αυτοί που λείπουν όλοι από τον ΠΑΟΚ είναι παίχτες πολύ σημαντικοί. Το έχουμε αφήσει να παίξω γιατί αρκετοί από αυτούς λείπουν και καιρό, αλλά βάζοντας τα κάτω
και βλέποντας σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τη σεζόν, το τι έχει μεσολαβήσει με την διακοπή και το γεγονός ότι ουσιαστικά μιλάμε για έναν πυρήνα 13-14 παικτών που μετά από όλο αυτό το διάστημα έχει συνεχόμενα παιχνίδια και όλα τα γύρω γύρω μπορεί να τον απασχολούν, η εικόνα του για μένα είναι πολύ, πολύ σοβαρή. Και το έδειξε χθες, το έδειξε και στο ΑΚΑ, ξαναλέω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Οπότε κρατάει αυτό το συν 3 από την ΑΕΚ. Έχει η Τετάρτη μια ευκαιρία να πάει στο συνέχιση και νομίζω ότι από εκεί και μετά δύσκολα θα αλλάξει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της δεύτερης θέσης. Δεδομένου ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ θα έχει να πάει στο Καραϊσκάκη, θα έχει να πάει και στο ΑΚΑ, ωστόσο θα έχει και τον Ολυμπιακό στην έδρα του και τον Παναθηναϊκό στην έδρα του και τον Άρη και τον Όφη στην Κρήτη, που εκεί νομίζω ότι πάλι το κίνδυνο θα παίξει ρόλο. Αν έχοντας νίκη σε αυτά τα παιχνίδια και ένα συν 6 από την ΑΕΚ με τέτοια απόσταση, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει η ΑΕΚ να επιστρέψει. Συν το ότι περιμένει να δει και τι θα γίνει με την υπόθεση του Κασέτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι κάτι το οποίο περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά τις 6 Ιουλίου. Πλησιάζει η ημερομηνία αυτή. Τώρα, νομίζω ότι από το πρωί έχετε ακούσει διάφορα στο Λίμπερο 107,4 και από χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι όσον αφορά εικόνα παικτών και εικόνα ομάδας. Προφανώς και γίνεται κουβέντα παραπάνω για τον Στοχ και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ δεν ξέρω αν ο Σλοβάκος χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης ή αν τέλος πάντων έδειξε την ποιότητά του. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Σλοβάκος δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ένα παίκτης που έχει κάνει μια σημαντική καριέρα, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ένα σημαντικό ποσό για να τον αποκτήσει πέρσι και πληρώνει επίσης ένα σημαντικό ποσό για να καλύψει τα οικονομικά του θέλω. Αυτό το οποίο φάνηκε χθες και νομίζω ότι θα μπορούσε να φανεί και σε άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να είναι βασικός, αν θα έπρεπε να ξεκινάει ενδεκάδα από αυτόν όπως ακούω τέλος πάντων. Νομίζω σε πολλά παιχνίδια όμως που δεν έπαιξε φέτος, θα μπορούσαν τα στοιχεία του να έχουν βοηθήσει την ομάδα. Τα στοιχεία δηλαδή πια. Η καλή υποδοχή της μπάλας, τα καλά του χτυπήματα, το γεγονός ότι είναι παίκτης που παρότι μπορεί να είναι σε ένα μάτς 90 λεπτά και να μην φαίνεται πολύ, μια καλή στημένη μπάλα, μια καλή σέντρα, μια καλή κάθετη, ένα καλό σουτ δικό του, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτά τα πράγματα θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τα έχει πάρει περισσότερο μέσα σεζόν μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ γενικά το μηδενισμό. Δεν μπορώ, ας πούμε, να ακούω ότι ξέρω εγώ, έπρεπε να μην παίζει ο Λιμιός καθόλου και να παίζει ο Στοχ. Πρέπει να καταλάβουμε το πού είναι ο ΠΑΟΚ, τι θέλει να κάνει και το γεγονός ότι μέσα σε μία σεζόν υπάρχουν καλές στιγμές, υπάρχουν και κακές για τους παίκτες. Για παράδειγμα, ο Λιμιός και πριν την πανδημία και την διακοπή και μετά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει μια καλή εικόνα. Το βλέπουμε όλοι. Αυτό λέω ότι θα μπορούσε ο Στοχ να έχει περισσότερες συμμετοχές. Το ότι ο Λιμιός επίσης μέσα σεζόν είχε ένα καλό διάστημα, υπήρχε. Εκεί κάπου μετά τις γιορτές, αν θυμάμαι καλά. Γενικά, πολλές φορές η κουβέντα γίνεται για αυτούς που δεν παίζουν. Και αυτούς που δεν παίζουν είναι πάντα ο καλύτερος. Και μου φαίνεται λίγο ουτοπική αυτή η κουβέντα. Μπορεί να κάνω πολλές φορές κουβέντα γιατί δεν παίζει ο Τάδε, γιατί δεν παίζει ο Δίνα. Ωστόσο, αυτοί που παίζουν είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία, αυτοί που παίζουν είναι αυτοί που ορίζουν ένα παιχνίδι και τα παιχνίδια και τους στόχους και όλα αυτά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ίσως και όσα προηγήθηκαν με τον Στόχο να τον έκαναν να μπει πιο πολύ στο μυαλό του Φερέιρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι φέτος στον φετινό ΠΑΟΚ με την εικόνα που είχαν και οι άλλοι παίκτες στη θέση του, ότι είναι ένας παίκτης για να κάνει, ξέρω εγώ, 8 με 10 συμμετοχές σε σεζόν. Θα μπορούσε να έχει περισσότερες. Αυτό είναι μια προγραμματικότητα. Τώρα, το αν θα μπορούσε να είναι βασικός και αν καλύπτει τον τρόπο τον οποίο θέλει να παίξει ο Φερέιρα και όλα αυτά που θέλει να κάνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και είναι μια άλλη κουβέντα η οποία δεν έχει να κάνει, νομίζω, μόνο με τον Πορτογάλο. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα τα οποία έχει μπροστά το ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Και έχουν να κάνουν με πράγματα που από τη φιλοσοφία, το τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα, με ποιους θέλει να το κάνει και πώς θα πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Να βρει από τη φάση τι θέλει. Αφού τελειώσει αυτή η σεζόν και καταλήξει δεύτερος, πετύχει δηλαδή τον τελευταίο στόχο που του απέμεινε, και από εκεί και πέρα να δει πώς θα πορευτεί
για την επόμενη σεζόν, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει στο καπάκι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, δεν θα υπάρχει πολύ χρόνο για τον ΠΑΟΚ να σχεδιάσει πολλά πράγματα. Ειδικά και από τη στιγμή που θέλει να βγει δεύτερο και είναι πιθανό να το κατακτήσει. Θα πρέπει μέσα σε μικρό διάστημα να γίνουν διάφορε κινήσει. Είναι πάρα πολλά. Τα έχουμε πει και με το Θεό τον Ασιάδη πολλέ φορέ και στο προηγούμενο διάστημα. Τα ανοιχτά μέτωπα που έχει να διαχειριστεί είτε ο Φερέιρα, εφόσον παραμείνει, που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν νομίζω ότι γίνεται κουβέντα και κάτι άλλο, είτε με τον Ρέμπε που είναι ένα καινούριο πρόσωπο και έχει αναλάβει διάφορα πράγματα, ή τέλος πάντων έχει αρχίσει να τρέχει μετά από διάφορες επαφές που έχει κάνει ό,τι πρέπει να τρέξει, και υπάρχουν και άλλα ζητήματα πιο καθημερινής φύσεως και τη δεδομένη χρονική στιγμή που συζητάμε, όπως αυτό του Βιερίνε κυρίως και του Μαουρίσιο, και έχει να κάνει με την εξέλιξη σεζόν. Έτσι, γιατί τα συμβόλαια για τον δύο ολοκληρώνονται αύριο ουσιαστικά. Και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ουσιαστικά για τα αναπομείναντα παιχνίδια, για τον επόμενο μήνα. Ή πια μιλάμε για ένα μηνιαίο συμβόλαιο. Ποιος θα το έλεγε, όταν φτάναμε και στο ποδόσφαιρο, να υπάρχουν μηνιαία συμβόλαια. Είναι και αυτό ένας πασχετικός όρος, ο οποίος, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με την πανδημία και τη διακοπή, μπήκε και στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που έχει κάποια τέτοια ζητήματα. Και άλλες ομάδες έτσι έχουν να τα λύσουν. Απλά για τον ΠΑΟΚ, επειδή μιλάμε για τον Βερίνη, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε αυτό το σημείο τώρα. Δεν ξέρω αν θα λυθεί γρήγορα. Ξέρω ότι θα έπρεπε να έχει λυθεί πολύ πιο γρήγορα το όλο ζήτημα, αλλά σήμερα που μιλάμε είναι εδώ. Οπότε, για τα του χθεσινού παιχνιδιού είπαμε κάποια πράγματα. Ξαναλέω ότι ό,τι και να έγινε σε αυτό, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μείνει και πολύ. Έχει μπροστά το μάτς με την ΑΕΚ, το οποίο και εκεί του δίνεται, όπως του δινόταν, μια ευκαιρία χθες να κερδίσει έναν αντίπαλο που τον έχει δυσκολέψει φέτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτός ο οποίος του έσπασε το αίτητο, είναι αυτός ο οποίος τον ζόρισε πάρα πολύ και με στούπα. Πάω και είχε ισοφαρεί στο τέλος εκεί με το Μίσιτς, εκείνο το μάτς. Αλλά είπαμε, δεδομένη χρονική στιγμή, το κομμάτι του κινήτρου και γενικά η σοβαρή παρουσία του ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια, θα πω εγώ, στα play-off, αν εξαιρέσουμε εκείνο το μάτς με τον Ολυμπιακό που ήταν το πρώτο μετά από καιρό, και φέτος έχουμε καταλάβει ότι έχουν απόσταση δύο ομάδες, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι στα πέντε παιχνίδια που έχουν παίξει ο ΠΑΟΚ πήρε μία νίκη. Στα άλλα μάτς και ειδικά στα δύο εκτός έδρας, και με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, η εικόνα του ήταν έτσι πολύ σοβαρή. Και με τον Όφη, νομίζω, ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να το κερδίσει πιο εύκολα από ό,τι εξελίχθηκε. Οπότε, μπροστά του έχει το μάτς Τετάρτη. Θα δούμε το τι παίζει με το κομμάτι το αγωνιστικό, τι γίνεται με το Πέλκα, με το Βιερίνια, τι σκέφτεται και ο Φερέιρα, γιατί ξαναλέω ότι θα είναι το τέταρτο μάτς μέσα σε 15 μέρες. Έτσι, είναι πολλά παιχνίδια, το τέταρτο ή το πέμπτο, το τέταρτο. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι συνεχόμενα, οπότε και οι επιλογές είναι και πάρα πολλές, έτσι, δεν είναι να πεις ότι έχει και πάρα πολλές επιλογές. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιο φρεσκάρισμα στην δεκάδα. Θα δούμε λίγο τι παίζει με το Βιερίνια και τον Μπέλκα, αφού λυθεί και το θέμα του Βιερίνια το τυπικό, γιατί είναι γι' αυτό ένα ζήτημα, εν ώψη της Τετάρτης. Να δούμε τι παίζει και με την ΑΕΚ, η οποία, ξαναλέω, χθες ήταν πολύ κακή και εκεί το σκορ θα μπορούσε να φύγει πολύ, ειδικά στο πρώτο μέρος, που η ΑΕΚ πραγματικά δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Ζορίστηκε πάρα πολύ. Και το 1-2 είναι μάλλον τιμητικό σκορ με βάση την εικόνα του αγώνα. Έχει μια σημαντική ευκαιρία ο ΠΑΟΚ Τετάρτη να καθαρίσει, να πάει στο συνέξι. Και νομίζω ότι αν πάει στο συνέξι, πολύ πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι στην πορεία των play-off. Και δεδομένου ότι η ΑΕΚ, εάν μείνει στο μείον 6, νομίζω θα δώσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στον τελικό του κυπέλου. Αυτά σαν μια πρώτη έτσι αναφορά. Λίγο μετά τις 8 θα κάνουμε και μια κουβέντα για τα του ποδοσφαίρου και για όσα γίνανε χθες και για το παιχνίδι της Τετάρτης και για τα διάφορα ζητήματα που είναι ανοιχτά, που ξαναλέω είναι πολλά, με σημαντικό αυτό που έχει να κάνει με τον Βιερίνε και τον Μαουρίσιο, αυτής της μηνιαίας, τέλος πάντων, να μπορούμε να το πούμε ανανέωση και να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εκεί και ό,τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Σε Στοίχημαν υπάρχει το live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας.
Έχει επιστρέψει για τα καλά το Serie Application. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο Serie για να κερδίσετε 100.000 ευρώ παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο Serie που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Φυσικά με το παιχνίδι να έχει γίνει πιο απαιτητικό, πιο γρήγορο, με τα συναισθήματα να αλλάσσονται σε κάθε στιγμή και την ένταση να ανεβαίνει συνεχώς. Η Στίχημαν σας δίνει ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στοίχημαν.gr. Μαζί μας φυσικά είναι και ο Σιαμάτρας με το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική και πολλά άλλα εικαστικά και πολλές ακόμα δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. Το τηλέφωνο είναι 6972-230-121 και το mail είναι kdapevkarpias@gmail.com. Εμείς θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα για την ποδοσφαιρική ομάδα και για χθες αλλά και για το Μάτς Τετάρτης με την ΑΕΚ που έρχεται. Ενώ όσο εμείς είμαστε στον αέρα, έχουν παιχτεί 28 λεπτά σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ποτέ Βόλος Λαμία 0-0 στο λίβι του Πανθεσσαλικού. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Ελπίζω ότι έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο. Για να δω αν τον έχουμε. Όχι, δεν τον έχουμε, θα ξαναπάρουμε τώρα. Τώρα όμως νομίζω ότι τον έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο. Στέργιο. Καλησπέρα. Τα παιδάκια, ρε φίλε. Στην κονσόλα, ρε φίλε. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν τα παιδιά, ρε φίλε. Νέα, είναι τώρα μαθαίνουν. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Τρελάντε, καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Καλή εβδομάδα. Προσπαθώ να βγάλω, με έχει βάλει σε μια έτσι διαδικασία ο Σταύρος. Ναι. Που ανέβασε. Mm-hmm. Από το κερπνό, δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου. Μια πρόταση συνεργασίας για να συνεργαστεί το κερπνό με τον ιστότοπο velonakekloste.gr και να πάρει αυτό το site στο σελίδα που δεν ήξερα, δεν ξέρω εσύ αν ασχολείσαι με Velona και Kloste. Εννοείται. Για να πάρει 16.000 για συνεργασία ένα μήνα. Καλά είναι. Δηλαδή βλέπω μπροστά μου το κόστος της συνεργασίας αν έρχεται στο καθαρό ποσό των 16.000 ευρώ για τη χρονική διάρκεια ενός μήνα. Να χαρά. Εντάξει, και λένε, πληροφορίζω ότι είναι το κύριο Κουρτάκη αυτό το site, το Velona και Kloste. Και πού το δω λίγο. Ναι. Το πιο επίσημο λίγο, εντάξει. Ναι. Μας δουλεύουν κανονικά, Νίκο, όλοι τους. Εντάξει, και σε αντίθεση έτσι και με άλλους συναδέρφους, εγώ μπορώ να πω, γιατί δεν είμαι προσκολλημένος με κανένα ακόμα, ότι όπως μας δούλευε και το προηγούμενο, μας δουλεύει και αυτό, θα μας δουλεύει και το επόμενο και στην υγεία των κορόιδων. Εντάξει, όλοι έχουμε φίλους που να μην πω τι κάνουν κάθε μήνα για 400-380 ευρώ και 442. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι κάνουν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Και αυτό πραγματικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αν ισχύει, ξαναλέω, το ψάχνω λίγο. Velona και Kloste, πάρε 16 χιλιάρικα. Δεν βαριέσαι. Και τι έγινε. Όπως πήρανε κάτι μπλοκ με ένα θέμα που ξαφνικά γεμίζανε, πήρανε επιχορήγηση για τον κορονοϊό. Περιμένουμε ακόμα τα ποσά. Προφανώς είναι μυστικό, δεν γίνεται να βγει προς τα έξω. Εντάξει, και φαντάσου τι γίνεται σε όλα αυτά τα χρόνια, σε εξοπλισμούς, σε συνεργασίες με νοσοκομεία, με ιατροφαρμακευτικές, εκεί να δεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, απλά Βελώνα στον ωκεανό, πήγα να πω. Λόγω social media, κάνουν και κάτι κάποιο καλό κάποιες φορές social media, βγαίνουν διάφορα τέτοια πράγματα προς τα έξω που δεν θα τα βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις ποτέ. Είναι ένα από τα λίγα καλά που κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποια και είναι αυτά. Τέλος πάντων, όποιος ενδιαφέρεται και πλέκει στην ώρα, αν έχει πολύ χρόνο, νομίζω το site Velona και Kloste. Κάτσε τώρα που το είπες λίγο, να πατήσεις λίγο Velona και Kloste.gr, έτσι όπως τα ακούω. Ναι. Ωραία. Τι άλλο γίνεται, Στέργιο? Α, είναι blog είναι. Βλέπεις, γίνεται ακόμα καλύτερα. Α, έχει άποψη δηλαδή για το κέντημα. Α, blog είναι, δεν είναι. Α, μπράβο τα παιδιά. Ούτε καν site είναι. Ναι, ρε φίλε. Διαβάζω εδώ μπροστά μου η συγκεκριμένη ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα με δυναμική επισκεψιμότητας. Ναι, ναι. Αποτελεί ένα σημαντικό χώρο. Και τελικά, Νίκο, είναι blog. Ναι. Και εμείς στα βόδια καθόμαστε και δουλεύουμε και πολλοί κόσμοι δουλεύει.
Εντάξει. Δεν έχω να πω. Όντως κακώς πέφτω από τα σύννεφα, αλλά κάθε φορά δεν μπορείς να τα περνάς και εσύ έτσι. Ναι. Ναι. Εντάξει, έχει κάτι παιδικές ζωγραφικές. Μπράβο στα παιδιά. Αν όντως ξαναλέω ισχύει η είδηση, για αυτό λίγο την ψάχνω, να τη βρω κάτι πιο επίσημο. Αν και από ό,τι βλέπω το έγγραφο. Ναι, έγγραφο ρε φίλε αυτό, ναι. Το έχει κυκλοφορήσει, ναι. 16 χιλιάρικα σε καλή μεριά να αναβαθμίσει και τον blog σας, παιδιά. Ναι, εντάξει, μπράβο. Σωστά. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό. Να ξεκινήσουμε από το χθεσινό, ξέρω εγώ. Δεν, τι να πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό που λέγεται το μεσημέρι. Mm-hmm. Η δουλειά έγινε, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ναι. Κακός ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε άλλα 3 γκολ τουλάχιστον. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι δεν είμαι ούτε αλαζόνα ούτε τίποτα, εντάξει. Ναι. Απλώς πάντα έχει ο κόσμος το παράπονο ότι σε πολλά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, είτε τον Άρη τον έχει βρει σε δύσκολη θέση, τον Παναθηναϊκό, είτε την ΑΕΚ, δεν είναι ο ΠΑΟΚ σε φάση να διαλύει τον αντίπαλο. Ναι. Εντάξει, πολλά παιχνίδια και στο παρελθόν και στο πιο πρόσφατο έτσι παρελθόν. Ενώ αντίθετα όταν ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός βρίσκουν τον ΠΑΟΚ χαλαρό ή σε άσχημο φεγγάρι, και 3 έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ και 4 και 5 από παλιά ακόμα μέχρι προσφάτως. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει, δεν ξέρω γιατί και τι χρειάζεται για να το βρει. Ήταν παιχνίδι Νίκο για να λήξει 1-5 το σκορ. Και κοίτα, δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά πάντως το να δημιουργεί ευκαιρίες και... Πες, αυτό το ματς έβαλε και δύο. Ας πούμε για παράδειγμα στο ΆΚΑ που θα μπορούσε πάλι εκεί να υπάρχει ένα μεγάλο σκορ, δεν πήρε καν την νίκη. Δεν θέλω να πω ότι είναι θέμα το κομμάτι των ευκαιριών που δημιουργεί ο Βεσκανικόλ. Είναι ειδικό το θέμα, αλλά είναι και γενικό. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν θυμόμαστε και πολλά βράδια, ας πούμε, ή απογεύματα που να έχει διαλύσει τον αντίπαλο. Ναι. Δηλαδή έχει τύχει παιχνίδι με τον Άρη να είναι στο ημίχρονο 3-0 και να παραμείνει 3-0, κατάλαβες. Mm-hmm. Πολλά παιχνίδια τώρα, μην αρχίσουμε να θυμάμαι, αλλά και θυμάμαι πολύ καλά όταν ο ΠΑΟΚ ήταν στα άσχημά του και 3 και 4 και 5. Δεν είχε ο αντίπαλος κάποιο θέμα. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Γενικά το λέω, δεν θέλω να πω ότι η ομάδα μπορούσε και δεν ήθελε. Προς Θεού. Προφανώς και δεν μπορούσε να βάλει άλλα 2, άλλα 3 γκολ. Και να δεχτεί και ένα γκολ ενδεχομένως και ο Άρης έκανε κάποιες ευκαιρίες. Mm-hmm. Αλλά το μάτι ήταν χθες για 1-4, 1-5. Ναι. Και δηλαδή, τώρα... Ειδικά είναι η φάση που χάνει ο Σβιντέρς και από παλιά ακριβώς στο στόχ, εκεί τρυπά στα δίχτυα κανονικά. Σου έρχεται η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, η μπάλα έχει φύγει έξω το γήπεδο. Mm-hmm. Μέσα τα δίχτυα και έξω το γήπεδο. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω αυτό είναι ένα παράπονο έτσι μικρό του κόσμου. Η ουσία είναι ότι, ξαναλέω, η δουλειά έγινε, πάει ο Πάγος να κάνει την επόμενη για να ξεμπερδέψουμε με την ιστορία αυτή. Θυμάστε που το λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία, αν κέρδιζε τον Άρη και η ΑΕΚ, δεν θα κέρδιζε τον Ολυμπιακό. Στην καλή ναι. ισοπαλία νομίζω, εκεί ήταν το ταβάνι της. Ο ΠΑΟΚ θα ξέφυγε είτε με 2 είτε με 3, τώρα ξέφυγε με 3. Τετάρτη βράδυ πάω ΑΕΚ, κερδίζεις, πας στους 6. Νομίζω ότι αν πας στους 6, ρε φίλε, κάπου εκεί τελειώνει, τελειώνει το έργο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ μετά μπορεί να γυρίσει από ένα μείον 6. Όχι, όχι. Δεν γυρίζει μετά. Και θα βάλεις και την ΑΕΚ 9 στο στρέφια, γιατί ήδη ακούγονται φωνές ότι πάλι ο ΠΑΟΚ παρά τους μείον 7 πάλι θα μας περάσει. Εντάξει. Μα μετά την πρώτη αγωνιστική, μετά τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον πέρασε μπροστά, ήθελε να καλύψει και το σύν 7 βαθμούς η ΑΕΚ από ό,τι διάβαζα. Α, καλά, που το δίνεις, ναι. Δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω. Να βρω μερικά έτσι κείμενα πριν κατέβουν. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, να καλύψει και το. Και το. Και να μην λένε μετά ότι η ΑΕΚ. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή να είναι η ΑΕΚ στο τέλος των playoff 8 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Έγινε, παιδιά. Okay. Έγινε. Καλά, έγινε. Που το τίμησες, μπράβο. Να σου πω λίγο κάτι. Την Τετάρτη, μάλλον όχι, μετά το μάτς Τετάρτης, το να έπαιζε ρόλο το κίνητρο στο χθεσινό παιχνίδι, το καταλαβαίνω. Γιατί από τις δύο ομάδες, αυτός που είχε βαθμολογικό κίνητρο ήταν μόνο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, να πω την αλήθεια, την εικόνα δεν την περίμενα. Την περίμενα χειρότερη, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα τέλος πάντων θα βάλει ένα γκολ και θα κερδίσει, αλλά το προηγούμενο το άφησε πίσω. Ίσως δεν ήταν και η εικόνα του αντιπάλου τέτοια, δηλαδή που okay, και ο Άρης ήταν πολύ επηρεασμένος και κουρασμένος και όλα τα θέματα τα οποία έχει, αλλά να πω την αλήθεια, έτσι ανάλογη εικόνα δεν περίμενα, μου έκανε λίγο εντύπωση. Ναι, εντάξει. Άλλος περίμενε, άλλος δεν περίμενε, άλλος ήθελε να περιμένει, άλλος είχε προσδοκία. Στο τέλος της ημέρας, Νίκο, σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τους 3 βαθμούς, παράλληλα έχει η ΑΕΚ απώλεια στο Ολυμπιακό στάδιο και έχει ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία, ξαναλέω, να τελειώσει την ΑΕΚ την Τετάρτη
και να δει μετά πώς θα λύσει τα δικά του έτσι αρκετά θέματα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που μπορεί να καλύψει τη διαφορά και να βγει δεύτερος ακόμα και με το μείον 7. Ναι. Mm-hmm. Και όταν, αν υπάρξει αθλητική απόφαση να γίνει μείον 14, να αποκατασταθεί η ισορροπία. Ναι. Γιατί τώρα σήμερα θα ήταν η ΑΕΚ στο μείον 10. Εντάξει, φυλάκια και τα λέμε. Mm-hmm. Δεν ασχολείσαι καν. Και είναι ακόμα η ΑΕΚ στο μείον 3. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά κάνει την πλευρά της και θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει την ευκαιρία, γιατί παραμένει πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, και δεν το λέω τώρα, το λέω πάρα πολύ καιρό, να πάει στο συνέξι και να δώσει τέλος στη σεμνή τελετή. Όπως και να είναι ο ΠΑΟΚ, δεν θα χάσει μετά τη διαφορά των 6 βαθμών. Ναι. Ενδεχομένως μπορεί και να ανοίξει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι καν σίγουρο ότι η ΑΕΚ μπορεί αυτή η ΑΕΚ να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άλλωστε έχει να τον κερδίσει 3,5 χρόνια. Ναι, ρε φίλε, και νομίζω ότι αν όντως πάει στο συνέξι την Τετάρτη, νομίζω πια ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά θα στραφεί 100% στο τελικό κυπέλλο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν. Έτσι έχουν, έχουν τα πράγματα, νομίζω, πέρα από το στόχ. Δεν χρειάζεται να σταθούμε σε κάτι άλλο στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτά που λέγαμε όλη τη βδομάδα, σύμφωνα με τη λογική αυτά που βλέπουμε, επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή και ότι ο Τζιβιντέρης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Άκου, mm-hmm. ανεξάρτητα αν έχασε δύο φάσεις που δεν επατήχε τόσο πολύ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά είναι σίγουρα στον γκολ. Είτε το βάζει είτε όχι, είναι στον γκολ. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Έχει στο ρεπερτόριό του κινήσεις που δεν τις έχει ο Άκου. Ναι. Δηλαδή είναι πιο τελικά το σφόρ και αν του έρθει η μπάλα με στην περιοχή. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον έχει καλύτερες ικανότητες να πει. Εντάξει, τον γκολ είναι και λίγο θέμα. Πέρα από το κομμάτι της ικανότητας, είναι και λίγο θέμα ρέντας, έτσι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν είναι σε φάση τώρα ρέντας τρελής. Δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ρε φίλε. Ναι, είναι εκεί. Είναι εκεί. Είναι στον γκολ. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος του Άκπο. Μη ο Άκπο αν είναι καλύτερος του Τιμπέρσκι. Είναι δύο φορ διαφορετικής έτσι πάστας και χαρακτηριστικών. Ίσως αν. Ο Άκμουν του Βιντέρσκι ήταν ένας φορ να έκανε ένα πολύ καλό επιθετικό. Απλά ο ένας έχει πράγματα που δεν έχει ο άλλος. Και τη δύναμη, ναι, εντάξει, ο ένας έχει τη δύναμη, ο άλλος έχει πιο πολύ τεχνική. Εντάξει, αν τα συνδύαζες, οκ. Okay. Mm-hmm. Δεν συνδυάζονται. Για το στόχο νομίζω ότι τα έχουμε πει τελευταίες ώρες, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Απλώς εγώ αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, γιατί από πολύ νωρίς έλεγα ότι είναι. Ας πούμε ένα σκάνδαλο να παίζει τόσα πολλά παιχνίδια ο Μπίσεσβαρ και ο Λιμιός και ο Λικαντουρί και να μην παίζει ο Στοχ. Ναι, να είναι τόσο εκτός ομάδος ουσιαστικά. Ναι, είναι πέρα από κάθε λογική και ας λέει ό,τι θέλει ο Φερέα ή ας πει ό,τι θέλει στο τέλος της χρονιάς. Ναι. Δικαιολογήσει κάπως, δεν δικαιολογείται, Νίκο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι ο Στοχ που ήταν στα 25-26, αλλά στο αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα και με ποιους αντιπάλους έχεις απέναντί σου, ο Στοχ αν είχε τα μισά μας του Μπίσε. Θα έχει τα διπλάσια εγώ και τη διπλάσια. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι παίχτης σε αυτή τη φάση για να έχει, ξέρω εγώ, πόσοι συμμετοχή έχει ο Στοχ φέτος, 8-9. Έτσι, εγώ δεν σου λέω. Με την Ευρώπη. Ναι, δεν σου λέω ότι είναι παίχτης που θα έπρεπε να ξεκινάει η ενδεκάδα από αυτόν και να μην βγαίνει με τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσες να έχεις εκμεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά του περισσότερο. Όπως θα εκμεταλλεύτηκες, ας πούμε, χθες, για παράδειγμα. Σε κάποια παιχνίδια. Και σίγουρα περισσότερο αυτό που έχει παίξει. Ωστόσο, θα έπρεπε, Νίκο, τα πόσα μα έχουμε παίξει, 26 κανονική περίοδο και 4. Play-off 30 έπρεπε να έχει ρόλο στα 20. Συμφωνώ. Δηλαδή 13 ως βασικός και 7 ως αλλαγή. Συμφωνώ. Και θα είχε 6 γκολ και 12 assist λόγω. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα έχει τέτοια νούμερα. Απλά είναι ένας παίκτης που εγώ δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτά τα οποία μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, αν ταιριάζουν σε αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του Φερέιρα για την ομάδα. Νομίζω ότι δεν ταιριάζουν. Άλλα πράγματα θέλει ο Φερέιρα από τους εξτρέμ του, άλλα κάνει ο Στοχ. Αλλά τα χαρακτηριστικά του σε σημεία πολλά θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς και το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο στο Πορτογάλο είναι η διαχείριση διάφορων καταστάσεων. Και αυτό σε προβληματίζει για του χρόνου. Είναι ένα παράδειγμα αυτό για τον Στοχ. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Θα δούμε και το μέλλον του Στοχ και τι θα καταφέρει ο Σλοβάκος στα επόμενα 6 παιχνίδια. Mm-hmm. Καλό είναι σε μια διαδικασία που χρειάζονται όλοι, που έστω και έτσι ο Στοχ επαναδυστηροποιείται, αλλά ξαναλέω, έπρεπε να είναι κομμάτι της ομάδας πολύ περισσότερο. Ναι. Δεν έχει καμιά λογική αυτό που γινόταν. Εντάξει, νομίζω αλλάζουμε λίγο θέμα στο ΠΑΟΚ 24, το έχουμε αναλύσει mm-hmm. αρκούντος το θέμα του Βιερίνια και του Μαωρίσιο. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω ότι η περίπτωση του Μαωρίσιο είναι λίγο πιο δύσκολη.
Ο ΠΑΟΚ έχει προτείνει κάποια χρήματα. Αν θέλει τώρα ο Μαωρίσιο, αν θέλει και ο Βιερίνια. Αλλά νομίζω και το Μαωρίσιο είναι το θέμα. Θα παίρνει συνεχίσει. Καλά και το Βιερίνια δεν είναι... είναι λίγο και ζήτημα που θα μπορούσε να έχει λυθεί νωρίτερα. Ναι, ειδικά του Βιερίνια. Νομίζω πως ναι. Όχι μόνο για το συμβόλαιο του. Ναι, προέξω, όχι τώρα για το μήνα. Γενικότερα για το νέο συμβόλαιο. Ναι. Νομίζω είναι μια περίπτωση που κανένας όμως, δεν έχω στο μυαλό μου κάποιον, μήνα Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, δεν θα πόνταρε ούτε μισό ευρώ ότι η ιστορία θα πάει μέχρι τις 29 Ιουνίου και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Έδειχνε διαδικαστικό το θέμα. Mm-hmm. Με το VR είναι περισσότερο. Θα δούμε και αύριο τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί αν δεν υπογράψουν συμβόλαια είτε την προέκταση είτε κάποιο καινούργιο, αλλά μιλάμε για την προέκταση στην πρώτη φάση, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα την Τετάρτη το βράδυ. Ναι, ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ο Πέλκας, Τετάρτη. Ο Πέλκας Τετάρτη, εγώ λέω δύσκολα. Ναι. Εγώ λέω δύσκολα. Δεν θέλω να πω απίθανο, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ λέω δύσκολα. Mm-hmm. Και ο Βιερίνια, ακόμα και να υπογράψει το συμβόλαιο, και ο Πέλκας, δύσκολα. Ναι. Άρα θα πάει ο ΠΑΟΚ με αυτούς που έχει σύν τον Ελκαντουρί. Θα έχει τον Ελκαντουρί, σωστά. Ναι. Ναι, σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι. Το χθεσινό. Θα έχει μια επιλογή ακόμα για το κέντρο. Ναι. Επίσης προβλέψαμε την πρώτη εμφάνιση του Τσιγκάρα. Mm-hmm. Μπράβο στο μικρό. Συγκεντρώνει πολύ καλές κριτικές. Είναι ένας χαφ. Στέργιο, βοήθαμε λίγο για το Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας ήταν από το ξεκίνημα στην προετοιμασία, σωστά. Ήτανε. Έτσι και είναι όλη τη χρονιά με την ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι σε κάποια φάση και μετά ξέρω εγώ μπήκε στην ομάδα. Ναι, καλά θυμόμουν ότι στην προετοιμασία αυτό είχα λίγο μια απορία, αλλά το θυμήθηκα εγώ μετά. Είχε πολλά έτσι θετικά σχόλια. Mm-hmm. Τα φιλικά που αγωνίστηκε. Εντάξει, ναι. Μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών. Okay, 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ, άρα από τα 10 του είναι στην ομάδα. Ξέρει τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Νίκο έχει και μούτρα ΠΑΟΚ γενικότερα ο Τσιγκάρας. Ναι. Δηλαδή αν είσαι φωτογραφία του είναι ΠΑΟΚ το παιδί αυτό. Mm-hmm. Και το κυριότερο εντάξει δεν είναι ούτε η φάτσα του ούτε ο σωματότυπός του. Το κυριότερο είναι ότι είναι ένας χαφ που φυσικά έχει πολλά να μάθει. Όταν στα 20 δεν έχεις κάνει ακόμα τον ντεμπούτο, το έκανες μόλις χθες, δεν μπορείς να πεις και πολλά. Mm-hmm. Αλλά στα παιχνίδια που τον έχουμε δει στα φιλικά του καλοκαιριού, αλλά κυρίως και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 17 τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένας χαφ που πραγματικά ξεχωρίζει μέσα στις συνομήλικούς του. Mm-hmm. Είναι λίγο μεγαλύτερος τουλάχιστον όταν ήταν 17 και έπαιζε με 18χρονους, 19χρονους. Με πολύ καθαρό μυαλό, με πολύ τσαμπουκά στο παιχνίδι του, με σίγουρη πάσα, με λίγα λάθη και με διάθεση να κυνηγήσει κάθε χαμένη παλιά και να μην διστάσει να πέσει στα πόδια του αντιπάλου. Mm-hmm. Πολύ καλά πνευμόνια γενικότερα, αντοχές. Και καλό κορμί, ρε φίλε. Μακάρι... Και καλό κορμί για τη θέση του. Ναι, ναι. Εντάξει, καλή τύχη στον Θεοχάρη, γερός να είναι, να μην παρασυρθεί γενικότερα στην μετέπειτα καριέρα του, να έχει και τύχη που χρειάζεται mm-hmm. και να μιλάμε όχι μόνο για τον Τζόλι, να μιλάμε και για τον Τσιγκάρα, να μιλάμε και για τον Διαμαντή, τον Τζαούσι, τον Λίρατζι, τον Χαριστραβό, έχει πολλούς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει πολλούς. Όλους αυτούς βέβαια δεν μπορούμε να τους δούμε ξαφνικά να μπαίνουν σε μια ομάδα. Όχι, δεν μπορούμε να τους έτσι. Δούμε. Αλλά σταδιακά, καλή ώρα προς τον Τζόλι για παράδειγμα. Εγώ θα πω, Νίκο, για την 25η της νέας χρονιάς, mm-hmm. που αν ξεκινήσουμε να μιλάμε, δηλαδή είναι τόσο πολλά τα σενάρια και οι ανάγκες που μπορούν να προκύψουν. Ναι. Έκανα κουβέντα με ένα φίλο μου σήμερα το μεσημέρι γύρω στο 2ωρο. Δηλαδή παραγγείλαμε 2 καφέδες. Ναι. Και θα μπορούσαν να φύγουν, να έρθουν, να πουληθούν. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει, πολλή δουλειά υπάρχει. Ναι. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, mm-hmm. Μπαίνουν στο κάδρο και τα συμβόλαια που λήγουν το 2021. Σωστά. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που θα αφήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021 να δει τι θα κάνει με τα συμβόλαια του, εντάξει. Ναι. Άλλες ομάδες το κάνουν. Ο ΠΑΟΚ νομίζω πρέπει να κοιτάξει από αυτό το καλοκαίρι το τι θα κάνει, γιατί αν δεν υπάρχει η προοπτική κάποιος παίκτης να είναι στο πλάνο της επόμενης διετίας, τριετίας, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο χρονικός ορίζοντας που θα γίνει ένα πλάνο, θα πρέπει να πωληθεί ξεκάθαρα. Mm-hmm. Ναι. Δεν έχει νόημα ένας παίκτης που δεν υπολογίζεται ή αν δεν έχει διάθεση να ανανεώσει ο ίδιος να κάτσει μέχρι το Δεκέμβριο και μετά να φύγει τζάμπα. Ναι. Εντάξει, και mm-hmm. για να μην μιλάμε στον αέρα, τα συμβόλαια είναι του λέωμάτος,
του 21, του Βέρμπλουμ, του Κρέσπο, του Έλκα Ντουρί, του Τσούμπα Ακπομ, του Δημήτρη Πέλκα, του Δημήτρη Λιμνιού και του Σημεών Παπαδόπουλου. Ναι. Που αν βγάλουμε από το κάδρο τον τελευταίο, λόγω ηλικίας και το κόμμα δεν τον έχουμε δει, μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6 βασικότατους, Μάτος, Κρέσπο, Καντουρί, Ακπομ, Πέλκα, Λιμνιός και ένας ποδοσφαιριστής, ο Βέρμπλουμ, που εντάξει, έχει χαθεί από το κάδρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει πολύ καλό σχεδιασμό μαζί με τον προπονητή, το Ρέμπε και την οικογένεια Σαββίδη. Δηλαδή να μην δει μόνο το καλοκαίρι και τις επόμενες εβδομάδες που έρχονται το ρόστερ της νέας σεζόν, να δούνε και το ρόστερ της μετεπόμενης σεζόν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν διπλή δουλειά. Εντάξει, άρα έχουμε ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα δεχτούν μείωση, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μειώσει λίγο κάποια συμβόλαια που είναι πραγματικά στο Θεό για τα δεδομένα της Super League, ποιοι θα έρθουν, ποιοι δανεικοί θα δοκιμαστούν και θα έχουν μια ευκαιρία και τι θα γίνει με τους 8 παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια τους 21. 8, ωραία. Ωραία. 8 και ξαναλέω, άντε βγάζω έξω τον Βέρμπλουμ, βγάζω και τον Σημείο Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Εντάξει, αν και αν κρυφτεί ότι ο Νέρος, που είναι καλός θεματοφύλακας και γι' αυτό το λόγο είναι ο τρίτος φέτος μετά mm-hmm. από Πασχαλάκη Ζήφκοβιτς. Mm-hmm. Εντάξει, πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει με όλους αυτούς. Δηλαδή η μοναδική περίπτωση που μπορείς να την πάρεις αψήφιστα υπό την έννοια ότι δεν νομίζω να είναι σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά και την μεθεπόμενη είναι ο Βέρμπλουμ. Ναι. Ποιο να βγάζεις από το κάδρο, τον Μάτος, τον Κρέσπο, τον Ακπομ, τον Μπέλκα, τον Λιμιό ή τον Έλκα Ντουρί. Άδικο σου λέω ότι ο Έλκα Ντουρί ενδεχομένως και να γίνει πράξη η επιθυμία του να πάει στην Ιταλία. Mm-hmm. Αλλά οι υπόλοιποι πάλι έξι μιλάμε για βασικότητα στελέχη της ομάδας. Εντάξει, άρα πρέπει να παρθούν και γενναίες αποφάσεις και σωστές αποφάσεις για να μην σου βάλουμε στην κουβέντα τι θα γίνει με το Ρέι, επιστρέφει, τι θα γίνει με τον Μιχόγεβιτς, επιστρέφει. Σωστά. Τι θα γίνει με τον Νουάρντα, Στέργιο. Με τον Νουάρντα, εντάξει, έχει, δηλαδή, πολύ πρόχειρα που το συζητάμε, Νίκο, είναι 40 υποθέσεις. Ναι. Δηλαδή, αν έχει ο Ρέμπε στο τευτέρι του ένα, ξέρω εγώ, Μαωρίσιο, δύο, Βιερίνια, μπορεί να πάει εύκολα μέχρι το 40. Mm-hmm. Χωρίς να μιλάμε μετά για το πώς θα στηθεί η νέα ομάδα, να κάνουμε το γμήμα παλιοί παίκτες, νέοι παίκτες και νεαροί παίκτες. Είναι και, μια ιστορία. Και ξέρεις, δηλαδή, σε αυτό επίσης ένα ακόμα κομμάτι προβληματισμού ποιο είναι, ότι τελειώνει η σεζόν με το καλό, ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ τερματίζει δεύτερος. Το διάστημα για να μπει σε διαδικασία για την επόμενη χρονιά και τα προκριματικά του Champions League, εφόσον βγει δεύτερος, ξαναλέω, γι' αυτό που λέγαμε και με το ένα παιχνίδι που θα είναι μέχρι τα play-off και όλα mm-hmm. αυτά, είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, δεν έχεις δυνατότητα να κάνεις ριζικές αλλαγές, ας πούμε, και πάρα πολλές. Όχι, δεν έχεις. Έτσι. Όταν μιλάμε, Νίκο, για 25-26 Αυγούστου, σημαίνει πρακτικά ότι τελειώνει το πρωτάθλημα 19 του Ιουλίου. 19 Ιουλίου το βράδυ πιστεύω θα έχουν ήδη φύγει πρώτοι. Okay, εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ και φυσιολογικό. Έχουμε δει και σχημικά το ΜΑΚ έχω στο μυαλό μου. Ναι. Από ένα παιχνίδι στην Τούμπα πρέπει να ήταν ή τέλος σεζόν ή Χριστούγεννα, ένα από τα δύο. Ναι. Δεν έκανε καν ντου στο γήπεδο. Δηλαδή έφυγε κατευθείαν για να. Εντάξει. Ναι. Ούτε δεκαλυτά για χάσιμο. Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, ενδεχομένως το παιδί. Μπορεί να έχει πτήσει. Ναι, σωστά. Εντάξει, ναι, okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα διαλύσει η ομάδα στις 19 το βράδυ, mm-hmm. 20 το πρωί τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι θα πάρουν άδεια 10 ημέρες οι ποδοσφαιριστές, από τις 12. Ναι. Και η λογική λέει ότι όταν έχεις μάτς 25 Αυγούστου, αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει δεύτερος, χρειάζεται 2 μέρες να ξαναβερθούν οι παίκτες εργομετρικά, αιματολογικά, ιατρικά, να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Σου λέω εγώ 2-3 Αυγούστου. 4 Αυγούστου να πας 2 εβδομάδες προετοιμασία, να γυρίσεις 15-16-17. Εντάξει, να κάνεις ένα φιλικό στις 17 και να πεις ότι την επόμενη εβδομάδα έχω μάτς. Ναι. Άρα όντως πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα γρήγορα. Το καλό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μείνει με 5 παίκτες 20 Ιουλίου. Καλά, ναι, οκ. Okay. Αλλά θέλει ταχύτητα για να πάρεις αυτούς που θέλεις για να κάνεις την ομάδα σου πιο γρήγορη, πιο αθλητική, πιο αποτελεσματική. Όντως το διάστημα είναι μικρό. Ναι, ναι. Εντάξει, και θα πρέπει αυτό το διάστημα να δεις τι μπορείς να πουλήσεις. Αν μπορείς να πουλήσεις και πόσο μπορείς να πουλήσεις. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, το κομμάτι αυτό δεν εξαρτάται και τόσο από σένα. Δηλαδή, μπορεί εσύ να έχεις κάνει μια προεργασία, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, 20 Αυγούστου να μην έχει προχωρήσει,
και 24 ναι, Αυγούστου να αυτό υπάρχει... Αυτό που λέει, δηλαδή, κοίταξε, επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει, θα έχει νωρίς υποχρεώσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι, τι να σου πω τώρα, η χή ομάδα από τη Γαλλία που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο θα έχει τον ίδιο Γκαϊλέ Μισένα και να αγοράσει. Ακριβώς. Όσοι αδερφέ, θα το δούμε σε 10 μέρες. Ναι, σωστά. Τι με νοιάζει να παίζεις εσύ Ευρώπη και θες να πουλήσεις σωστά. Κάποιον για να πάρεις άλλους δύο κτλ. Κτλ. Ναι. Κάνουμε κουβέντα ένα τέταρτο για την υπόθεση. Βλέπεις πόσο τα πράγματα είναι σύνθετα. Δηλαδή πραγματικά είναι κομβικό αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Απλώς για να είναι, εγώ λέω, πιο ευχάριστο και για τον Ρέμπε και για τον Φερέιρα και για την οικογένεια Σαββίδη και για τον κόσμο, καλό είναι να υπάρχει λίγο στην άκρη του δρόμου η προοπτική με ένα μάτς να κλειδώσεις το Europa League, τους ναι. ομίλους, ναι. και με ακόμα ένα παιχνίδι να πας στα play-off του Champions League. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, το περιμένεις με άλλη, φυσικά. Φυσικά. Με άλλη διάθεση. Φυσικά. Είτε είσαι παίκτης, είτε είσαι οπαδός, είτε είσαι προπονητής κτλ. Γιατί το σενάριο να παίξω πάω, ξέρω εγώ, τέλη του, μέσα του Σεπτέμβρη, ένα Europa League, δεν το λες και τρελαίνεις από τη χαρά σου, ας πούμε. Δηλαδή, και ο κόσμος του πάω, όχι, δεν είναι... αλλά δεν είσαι για τα τελευταία χρόνια διαρκώς εκεί και έχεις τίποτα φοβερές επιτυχίες, έτσι. Αλλά δεν θα περιμένει ο κόσμος με αγωνία όλο το καλοκαίρι. Όχι, το Champions League περιμένει. Φυσικά. Εντάξει. Φυσικά. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ που είχε να παίξει 10 χρόνια μετά τα επεισόδια με την Παρή και να περιμένεις το μάτς με τη Σπάρτα Τρνάβα, λες και ήρθε ο τελικός του Champions League στην πόλη μας. Ναι. Εντάξει. Ούτε φυσικά εγώ είμαι από αυτούς που απαξιώνουν το Europa League. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να είναι και στους 16 του Europa League, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Και γιατί να μπάκει στους 8. Ωραία θα ήταν, λέω εγώ. Ναι. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι πλέον το ΕΦΑΚΙ, δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το Champions League, αλλά δεν είναι και μια διοργάνωση που μπορεί να την πάει αψήφιστα. Και ίσως να είναι και στόχος μας τα επόμενα χρόνια, γιατί θα είμαστε στο Europa League 2, ή δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Ναι. Και θα λέμε τι ωραίο είναι το Europa League. Εντάξει, όταν χάσεις μερικά πράγματα τα εκτιμάς. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πιο εύκολο, νομίζω και για την ομάδα και για τον κόσμο και για τον Ρέμπε, να είναι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Εντάξει, παρότι θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα κινήσεις για τη διαμόρφωση του ρόστερ. Οπότε ας δούμε την Τετάρτη τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι μπορεί αυτή την ΑΕΚ να την κερδίσει ακόμα και με ευκολία και λίγο τα πράγματα να ομαλοποιηθούν ακόμα περισσότερο, γιατί εντάξει, η νίκη με τον Άρη δεν είναι ικανή να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Ναι, okay. Εντάξει, ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν φέρεται και άγεται από ένα αποτέλεσμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αλλά ήταν ικανή να βάλει ένα στόπ λίγο στην ιστοστρέφεια και στη φιλοσοφία. Στην κρίνια και σε όλο αυτό το νέο, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Καταλάγιασε λίγο. Ναι. Χωρίς φυσικά να παίρνει χωροχάρτη ούτε ο Φερέιρα ούτε οι παίκτες, δεν ξέρω να λέμε τα ίδια. Οπότε με μία νίκη την Τετάρτη θα ηρεμήσει κι άλλο το κλίμα και θα ηρεμήσει κι άλλο και θα ηρεμήσει. Οπότε να έχουν όλοι καθαρό μυαλό όταν κληθούν να πάρουν τις αποφάσεις ποδοσφαιριστές, προπονητές, μέλη του τεχνικού team. Γιατί όπως γράφει και η Φόρτζα και υπάρχει στο ΠΑΟΚ 4, θα ενισχυθεί και το τεχνικό team. Ναι. Εντάξει. Είτε είναι ο Φερέιρα που αυτό μάλλον θέλει ο Ρέμπε όπως προκύπτει, είτε είναι κάποιος άλλος. Έχει θέματα πολλά. Έχει θέματα η ομάδα. Ας τα δούμε όλα στην ώρα τους. Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε καθόλου για το Λευτέρη Αυγεννάκη. Εκεί θα σε πήγαινα, φίλε μου, να το πρόλαβες. Εντάξει. Θα σε πήγαινα για να κλείσουμε με αυτό. Κοίταξε. Με δύο λόγια. Καλά, το να σχολιάσουμε σοβαρά, Νίκο, την τροπολογία της σημερινή, άστο, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει. Λες να είναι φωτογραφική, Στέργιο. Λες να είναι φωτογραφική. Θα μπορούσε, Νίκο, να γίνει και σποτάκι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί και είναι εκτός ποδοσφαίρου. Ναι. Αλλά θα μπορούσε να γίνει ένα σποτ και να λέει: έχεις καταδικαστεί για ναρκωτικά, έχεις καταδικαστεί για δολοφονία. Μη σκάς και μην απελπίζεσαι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε περιμένει. Ή θυμάσαι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ που έλεγε και ο Στέλιος Αναστασιάδης και ο Γοτάδε και ο Δίνα. Όλοι οι φοιτητές στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και εδώ θα μπορούσε να βάλει στατίστοιχα ονόματα, εντάξει. Όλοι αυτοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάπως έτσι. Όχι. Φαντάζομαι κάποιος να έχει καταδικαστεί σε δύο βαθμούς. Mm-hmm. Να μην έχει πάει στον αεροπάγο. Εντάξει. Σου λέω εγώ για μια δολοφονία. Μπορείς να επιστρέψεις στον ωραίο ελληνικό αθλητισμό. Πάρε και εσύ μια ομάδα. Μπορείς. Εντάξει. Πραγματικά είναι εξοργιστικό αυτό που έγινε και σήμερα. Mm-hmm. Εντάξει, τελικά οι φωνές για τον Λευτέρη Αυγεννάκη πριν ψηφιστεί τροπολογία δεν ήταν ρεπορτάζ από το μυαλό τους. Mm-hmm. Γιατί ορισμένοι λέγονται ότι μόνο τα μέσα του Σαββίδη και τη εξυγείας τα γράφουν αυτά. Ναι. Το είδαμε και στο χαρτί μπροστά, στην τροπολογία. Το τελεσίδικα έγινε μετάκλητα. Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να έχει καταδικαστεί και τον Άριο Πάγο. Φοβερά πράγματα.
Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι σημαίνει αυτή η τροπολογία και γιατί μπορεί να έγινε αυτή η τροπολογία ξαφνικά. Δηλαδή εκεί που ήταν ο Λευτέρης Αυγενάκης στο σαλόνι του σπιτιού του και έβλεπε Netflix, του ήρθε ας πούμε η επιφύτηση, όμως να αλλάξει τον νόμο ρε φίλε για τους αυτούς που έχουν καταδικαστεί ας πούμε τελεσίδικα να το κάνουν μετάκλητα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει Νίκο κάποια στιγμή, λέω εγώ εντάξει αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, να αφήσουμε τον Αυγενάκη στην άκρη. Είναι ένας υπάλληλος της κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και να δούμε τι γίνεται με το αφεντικό του υπάλληλου. Μόνο διορθώνει λάθη και να σου λέει. Γιατί αυτό πήγα να πω. Το παραμυθάκι ότι το καλό αφεντικό βλέπει τα λάθη του υπαλλήλου και τα διορθώνει. Ναι ρε φίλε, ο υπάλληλος όμως παραμένει στη θέση του. Εκτός αν είναι τόσο μεγαλόκαρδος αυτός που είναι το αφεντικό. Λοιπόν, μιλάμε για ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο. Είτε πάρεις και τον μπάσκετ, αυτό που έγινε με τον Παναγιώτη Φασούλα. Είτε πάρεις την πρόθεση να διεκδικήσει τον Σέκας η κυρία Τσιλιγκύρη. Είτε πάρεις τη σημερινή τροπολογία που είναι φωτογραφική. Μιλάμε, Νίκο, γίνεται πανηγύρι. Ναι. Και ξέρεις, και είναι το κακό, ότι τίνω να συμφωνήσω ότι αυτά είναι μόνο η πρόγευση. Δεν είναι ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Μήπως ακόμα δεν έχει αρχίσει το χτένι να το σκηνή να δημιουργείται. Εγώ αυτό φοβάμαι. Ναι. Ότι είναι απλά η αρχή. Προκειμένου όλος ο αθλητισμός να γίνει κόκκινος. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, στίβος, χάντμπολ, σκάκι, πάλι δεν ξέρω ποια ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Αλλά, okay, μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για τις εκλογές της ΕΟΚ και γιατί ο Παναγιώτης Φασούλας πλέον έχει τέτοιο. Okay, αλλά αυτό που έγινε με την τροπολογία αυτή πραγματικά ξεπερνάει και τα σκαμμένα και εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια δηλαδή. Ναι. Αντί να μειωθεί και να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια και να μην χρειάζεται καν και τελεσίδικη καταδίκη. Δεν κατάλαβα. Εντάξει. Άντε, okay, λες. Αλλά το να γίνεται πιο ελαστικό αυτό το πράγμα δεν ξέρω ποιον έχει εξυπηρετεί. Μάλλον ξέρω. Αλλά εντάξει, ξέρει και έλα ρε Στέργιο τώρα που ξέρεις. Έλα ρε φίλε τώρα, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Απλώς Νίκο, απλώς για να το κλείσουμε, είναι τόσο καλωστημένο το σχέδιο. Τουλάχιστον ορισμένοι το λέγαμε και οπαδοί και δημοσιογράφοι και άνθρωποι γενικότερα του αθλητισμού το λέγανε από τον Δεκέμβριο ακόμα με την περίφημη τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη ναι. που αγάπησε τον ΠΑΟ ξαφνικά. Ναι, ότι όλα γίνονται, όλα γίνονται γιατί υπάρχει ένα καλωστημένο σχέδιο για να καλυφθεί και το παραμικρό ενδεχόμενο που μπορεί να πλήξει την αγαπημένη ομάδα του Λευτέρη Αυγενάκη. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας να έχουμε παιδιά, σώσαμε εσάς, σώσαμε και εσάς και συνεχίστε να είστε αγαπημένοι και να διαμορφώνετε τον ελληνικό αθλητισμό. Εγώ το έργο εκεί το βλέπω, Νίκο. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Στέργιο. Αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Εμείς θα φύγουμε κατευθείαν στο διάλειμμα γιατί τραβήξαμε πολύ παραπάνω και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία λεπτά της εκπομπής. Πάω 24 εδώ στο Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9 για λίγα λεπτά ακόμα. Έχει μπει ένα καταπληκτικό αυτό γκολ στο Ατρόμητος Λάρισα, γιατί δεν είναι μόνο το Βόλος Λαμία το οποίο στο 62ο λεπτό είναι στο 0-0. Υπάρχει ένα Ατρόμητος Λάρισα στο οποίο προηγεί το Ατρόμητος και είναι ημίχρονο εκεί με ένα πραγματικά πληκτικό αυτό γκολ. Που πέτυχε η ΑΕΛ, μια πολύ κακή αμυντική τοποθέτηση. Είπαμε αρκετά για τα του ποδοσφαίρου, είπαμε και για με τον Στέργιο και για την τροπολογία αυτή που ο συγκεκριμένος υφυπουργός που δεν αλλάζει την ατζέντα του με τίποτα, είναι συγκεκριμένος ο ρόλος που είναι εκεί, έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, δεν είναι τυχαίο ότι πλην Ολυμπιακού πολλές ομάδες έχουν ζήτημα μαζί του, τον θεωρούν ανεπιθύμητο. Διάφορες ομοσπονδίες επίσης έχουν σημαντικά ζητήματα μαζί του και διαφωνίες γιατί και εκεί με το θεσμικό του ρόλο και ό,τι μπορεί να κάνει θεσμικά αρκετές φορές προσπαθεί να προωθήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε προέρχονται είτε έχουν καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Το βλέπουν όλοι πλέον. Νομίζω το έχουν δει και αυτοί που δυσκολεύονταν να το δουν νωρίτερα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λειτουργεί ο συγκεκριμένος και από ό,τι φαίνεται οι πλάτες οι οποίες διαθέτει είναι πολύ σημαντικές και ακόμα και σε γκέλες όταν πέφτει, σε κάποιες γκάφες ή τέλος πάντων περνάει διάφορα πράγματα τα οποία για πολλούς θεωρούνται περίεργα. Κανένας δεν τον κουνάει από τη θέση του. Αν και γενικά σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση
πριν, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει προς τα έξω, θα προχωρήσει σε ένα σχηματισμό και αυτό το πράγμα πήγε πίσω. Δεν ξέρω αν θα πάει πιο μετά, αλλά το γράφαν διάφορα κυβερνητικά ρεπορτάζ ότι ήταν να προχωρήσει ένα σχηματισμό, αλλά τελικά σταμάτησε. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο υφυπουργός, με αυτόν ζούμε εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Μην το ξεχνάμε, γιατί κάπου στα κοντά νομίζω είναι και η ημερομηνία από τις περσινές εκλογές. Τέλος πάντων, αυτός είναι, με αυτόν ζούμε. Νομίζω ότι πλέον όλοι έχουν καταλάβει το ρόλο του και το τι θέλει να κάνει από την θέση την οποία βρίσκεται. Είπαμε και λίγο με το Στέργιο ότι το κομμάτι του, το αγωνιστικό, όσον αφορά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, για τον Πέλκα και τον Βιερίνη κυρίως, και για τον Πέλκα κυρίως, νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι το να παίξουν δηλαδή την Τετάρτη. Τουλάχιστον θα υπάρχει μία ακόμα επιλογή στον άξονα αυτή του Ελκαντουρί σε σχέση με χθες. Καθώς χθες εξέτσε την τιμωρία του ο Μαροκινός, οπότε έχει πάρει κάποιες ανάσες. Θα είναι μία επιλογή, γιατί ξαναλέω ότι είναι τέταρτο παιχνίδι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτήν την περίοδο, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μετά από νόχι μεσολαβή και μία τρίμηνη διακοπή. Έτσι. Είναι σημαντικό. Δεν είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ανάσες. Λοιπόν, κλείνοντας. Να κάνω μια μικρή αναφορά στα του μπάσκετ, δεν θα πιθανολογήσω εξέλιξη, αλλά όλα δείχνουν ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει κάτι. Έχουν γίνει κάποιες επαφές που έχουν κρατηθεί όσο δυνατόν περισσότερο κρυφές, ούτως ώστε το χάσμα το οποίο δημιουργήθηκε και υπήρξε αυτό το θέμα από την προηγούμενη εβδομάδα από τις αρχές της, να υπάρξει γέφυρα και να λυθεί το ζήτημα το οποίο υπάρχει, γιατί πραγματικά το ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά που έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ εν ώψη της επόμενης σεζόν. Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, αν και δεν πιάνει τον ΠΑΟΚ τόσο δεδομένη χρονική στιγμή, η FIBA έχει στείλει μια ενημέρωση χωρίς να το έχει ακόμα επισημοποιήσει, ενώ δεν έχουν έρθει κάποια έγγραφα από την ομοσπονδία στις ομάδες, ότι πλέον όποια ομάδα έχει μπαν δεν θα μπορεί να κάνει καμία κίνηση, ούτε καν εντός των τυχών. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει όμως τελεσίδικες αποφάσεις, οποίες θα πρέπει, και μιλάω για τον Χάτσερ, για τον Χρήστο τον Λαζάρο τον Ατζέντη και για τον Γιάννη Αθηναίου. Έχει τελεσίδικες αποφάσεις, οι οποίες αν δεν διευθετηθούν, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τέλος Ιουλίου, θα έχει μπαν από εκεί μετά. Δεν υπάρχει, ή μάλλον φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει η δυνατότητα να κάνεις ομάδα με μπαν, γιατί και το πρόστιμο μεγαλώνει πολύ στις ομοσπονδίες που μπορεί να επιτρέψουν κάτι τέτοιο για μεταγραφές, και γίνεται πολύ δύσκολο για τις ομάδες. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπαν. Άλλοι έχουν πρόβλημα δεδομένη χρονική στιγμή. Πιο μετά, αν δεν κάνει μια διοίκηση, αν δεν τρέξει πράγμα το οποίο πρέπει να τρέξει, μπορεί να έχει ζήτημα. Είναι ένα από τα ζητήματα που έχουν να τρέξουν οι άνθρωποι της ομάδας. Και είναι ένα πολύ πιο σημαντικό ζήτημα από το ποιος θα αναλάβει την ομάδα ως προπονητής, που έγινε τόση φασαρία στο τέλος προηγούμενης στις αρχές της, στο τέλος προπροηγούμενης στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, που έγινε τόση πολύ φασαρία για το αν θα είναι ο Μέξας και ποιος τον εκπροσωπεί και γιατί και δεν ξέρω εγώ τι. Όλα δείχνουν ότι αυτό το οποίο πήγε να τρέξει την προηγούμενη στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας και έμεινε στον αέρα, θα προχωρήσει μέσα σε αυτήν. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν, ήταν και σήμερα μάλλον η Στοίχημαν. Μιλάμε για το live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου κι αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Το Serie Application έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα οι προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα μπορούν να σας φτάσουν στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application Serie είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Και φυσικά το παιχνίδι στη στοίχημαν.gr γίνεται καλύτερο με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Μαζί μας φυσικά είναι και ο Σιαμάτρας,
Το ΚΔΑΠ στην Ευκαρπία είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά και πολλές ακόμα δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα, εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντούρλινγκ μέχρι και τις 11. Εμείς ραντεβού αύριο κανονικά στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.